Και φίλοι, και νομίζω ότι η συζήτηση εδώ στο στούντιο του Sky είναι ενδιαφέρουσα. Είμαστε στο κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στους ανέμους του πολέμου που μεταφέρθηκαν στη Ριγίλης, όπως θέλουν κάποιες εφημερίδες που πρόσκυνται σήμερα στην κυβέρνηση. Καλά του είπα, σήμερα, γιατί καμιά φορά οι εφημερίδες αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Μασαβέτα, πώς σχολιάζει αυτά που γράφει σήμερα το πολιτικό ρεπορτάζ διαφόρων εφημερίδων για τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Νομίζω, κύριε Τράγκα, τον σχολιασμό τον κάνατε πρώτος εσείς, λέγοντας ότι αυτά τα αναφέρουν εφημερίδες που σήμερα. Πρόσκειται στην κυβέρνηση. Έτσι. Εξαρτάται πώς θα πάνε οι δουλειές, πώς θα πάνε οι εργολαβίες, πώς θα πάνε οι προμήθειες. Αύριο μπορεί να πρόσκειται λιγότερο, μεθαύριο να μην πρόσκειται καθόλου. Σήμερα πρόσκειται στην κυβέρνηση. Άρα έχουν κάθε λόγο να μεταθέσουν το θέμα από τα κυβερνητικά προβλήματα σε προβλήματα άλλου κόμματος. Σε εξωματικές αντιπολιτεύσεις. Από εκεί και πέρα, κατανοώ βέβαια τους λόγους για τους οποίους διακαώς μπορεί να επιθυμεί ένας πολιτικός που είναι εκτός βουλής στην επίσπευση των εκλογών. Αλλά αυτά για τον κύριο Γιακουμάτου. Ναι, ευθέως, δεν το λέω για όνομα του Θεού. Πολύ σωστά. Κατανοώ τους λόγους αυτούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θα λύσει αυτήν την ώρα τα προβλήματα του τόπου. Από εκεί και πέρα, για την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, τι να πω, να επαναλάβω ένα σχόλιο που άκουσα το μεσημέρι από τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος, όπως ξέρετε, μάλλον μισεί παραπάνω από όσο ο κύριος Γιακουμάτος τον κύριο Μητσοτάκη, και δεν έχει υφιστεί ποτέ χαρακτηρισμό εναντίον του. Είπε ότι προσέφερε μια υπηρεσία στην πατρίδα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτή την ώρα έχουμε ανάγκη από υπεύθυνο πολιτικό λόγο, και ο πολιτικός λόγος του κύριου Μητσοτάκη ήταν πράγματι υπεύθυνος, μετροπαθής και υπεύθυνος. Υπήρχαν αιχμές κατά Εύερτ. Ενδεχομένως στον ψυχισμό του καθενός να υπάρχει. Δεν το ξέρω. Ελοχεύει μέσα μας το υποκειμενικό στοιχείο πάντα. Μπορεί. Κανείς να απαλλάσσεται από τα υποκειμενικά του στοιχεία, ούτε και εγώ που μιλάω αυτή την ώρα, ούτε και εσείς. Εκείνο που κρίνω είναι το αντικειμενικό γεγονός. Το αντικειμενικό γεγονός λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε εύκολα να καταφεύγουμε στις μεγάλες λέξεις και να μιλάμε για προδοσία. Δεν θέλω να πω μια λέξη που λένε στο πεζοδρόμιο τα παιδιά. Μην το επαναλάβετε, σας παρακαλώ, στην εκπομπή μου. Ναι. Δεν θέλω να μιλάμε για τη λέξη προδοσία, η οποία από όποια αν ακούστηκε, κακώς ακούστηκε. Ναι. Μπορούμε να μιλάμε, αν θέλετε, για έλλειψη πολιτικού ταλέντου ή για έλλειψη πολιτικών ικανοτήτων ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι για προδοσίες. Υπάρχει κάτι χειρότερο σε αυτόν τον τόπο, η ανικανότητα και η επιπολαιότητα. Και η αφιλοτιμία, όπως αναδεικνύεται από αυτά τα γεγονότα που ζούμε, με έναν ναύαρχο που βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και του λέει δεν τον θέλει η κυβέρνηση, δεν τον θέλει ο πρωθυπουργός. Μιλάτε για τον κύριο Λιμπέρη τώρα. Για τον κύριο Λιμπέρη. Έλεγα ότι ο καλύτερος όρος είναι αταξία. Ας μην πούμε σε αταξία, λέει ο κ. Αν ήμουν από αυτούς τους 15χρονους που περπατάνε στο πεζοδρόμιο και εκφράζονται αυθορμήτως, άλλη λέξη θα χρησιμοποιούσα. Μα δεν είστε, μην τη χρησιμοποιήσετε, κύριε Σταβέτα, φοβάμαι. Δεν είμαι. Δεν είστε. Δεν είμαι. Είμαστε άλλοι 15χρονους. Και δεν τους καταλαβαίνετε, κύριε Μάτι, δεν τους εκφράζετε αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω. Θέλετε να μείνουμε αυτό εδώ σε αυτά. Υπάρχει γερασμένος ο κύριος. Επιπροσωπικού σας θέλει ο κύριος Γιακουμάτου. Κύριε Γιακουμάτου, να απαντήσετε εσείς επιπροσωπικού. Καλοπρόεδρε, τα σχολιάσατε. Πρώτον, εγώ ότι δεν έχω βιασύνη μεγάλη για τις εκλογές, το έχει αποδείξει ότι έχω δώσει δύο φορές την έδρα μου στον κύριο Μητσοτάκη και χαλάλι του, και δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει. Με ενδιαφέρουν όχι το αξίωμα, οι αξίες, και δεν είχα μιλήσει ποτέ. Δεν έχω κανένα μίσο με τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Και τον αγαπώ και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια. Πολιτικά όμως, θα μου επιτρέψετε να μην κρυβόμαι από το δάχτυλό μου. Και εγώ αυτά που εξυπηρετούν κάποιοι σκοπιμότητες, είτε του κύριου Εύερτ που θέλει να είναι αρχηγός και πρωθυπουργός, είτε κάποιο άλλο, δεν θα τα παίξω. Διότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι γιατρός. Θα σας πω λοιπόν ότι σήμερα έκανα μία βόλτα σε ορισμένα μαγαζιά και σας προκαλώ να πάμε μετά από εδώ μαζί. Και βγήκαν οι νεοδημοκράτες και μου λέγανε τελικά τι λέει το κόμμα. Όταν το κόμμα λέει από την πλευρά άμεσα εκλογές, το έχετε ακούσει από όλα τα στελέχη. Και από την μεριά λέει ο σοβαρός και συνετός που επί 3,5 χρόνια κυβέρνησε. Να κάνουμε μια συζήτηση μια μέρα, όπως θέλετε. Πολιτικά διαφωνώ μαζί του. Όχι, δεν το έχω μίσος. Το λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερε να παραμείνει πρωθυπουργός και δεν κατάφερε να απαγκλωβιστεί από τις ψυχώσεις και από το σύνδρομο της οικογένειάς του. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Είπατε προηγουμένως και σωστά είπατε ότι υπάρχει και αμερικάνικη βοήθεια στο να γίνει αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Εσείς ή ο κύριος Τράγκας, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, επιλογή ηγεσίας
για τη συγκεκριμένη συγκυρία. Ίσως να χρειάζεται να ψάξουμε αν υπήρξε και αμερικάνικος δάχτυλος για να ανατραπεί ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Μπασαρά, το δέχτηκε μόνο στο βράδυ. Το είπε μόνο στο Μητσοτάκης. Α, εσύ το πάτε μακριά τώρα. Κύριε Τραγκά. Βεβαίως. Πάτε μακριά. Πολύ μακριά. Για το πόδι πάτησε δηλαδή το κουμπί για να ανέβει. Συγχωρείτε, εδώ δεν είναι απλώ. Πάτησε το κουμπί για να κατέβει. Μα είδα ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το βράδυ, κύριε Μπασαρά. Τα γεγονότα να σα βοήθησαν να αντιληφθείτε ότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για μια ελληνοτουρκική διαφορά αλλά και για μια σύγκρουση Αμερική και Ευρώπη. Είπε χθε το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης ότι έκανα τραγικό λάθο. Δηλαδή πιστεύετε ότι ενδεχομένως οι Αμερικανοί έσυραν το φιλοευρωπαϊστή Σιμίτη σε αυτή την κρίση του Αιγαίου? Όχι, το έστεισαν πρωτόφυλλα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ και ωραία. Και είναι ικανός να μείνει πρωθυπουργός ένας άνθρωπος που πάτησε με πρωτόφυλλα τόσο χοντρή? Γιατί το δεχτώ εγώ αυτό. Θα δεχτώ λοιπόν ότι είναι θύμα. Εάν τόσο καλό πρέπει να βγει αύριο, να το διώξει το Πασόκ και να μην πάμε σε εκλογές, να έχουμε άλλο πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να έχουμε ένα πρωθυπουργό που εσείς λέτε ότι είναι χαζός. Αυτό λέτε. Του δώσαμε φαινόμενο και την πάτησα αμέσως. Και το ήξερε υποτίθεται. Διότι όταν εσείς το ξέρετε, ότι οι Αμερικάνοι δεν το θέλουν, το ξέρει και αυτός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά αν δεχτούμε τη δικιά σας άποψη, πολύ δημοσιογράφος είσαι, τι δέχομαι. Ναι. Το ήξερε και αυτός. Αυτό ξέρετε, δεν πρόσεχε. Εγώ όταν βγήκα την πρώτη φορά, είπα κύριε, να παίξουμε με τις σημαίες και να μην μιλήσουμε κανένα. Γι' αυτό είπα, κύριε, ότι η δολιότητα δεν υπάρχει εδώ, αλλά η ανικανότητα η συγκεκριμένη είναι πιο επικίνδυνη από την δολιότητα. Την πλαχία. Κύριε Μασαβέτα, μια και ξέρετε καλά τον Πασόκ εσωτερικά, θα έλεγα. Όχι, και σχολιάζεται στη συνέχεια. Μισό λεπτό, κύριε Μασαβέτα. Όλα αυτά που λέμε. Ποιο σα είπε ότι είμαι εδώ ω υπερασπιστή του κ. Σιμίτη? Όχι, τίποτα. Απλώ καταλήγω τι λέω. Όχι, δεν λέω αυτό. Κύριε Μασαβέτα, αυτή η κόντρα. Ή του κ. Αρσένη ή του Γιαλατζή τα λεγά μου. Επειδή εσεί ξέρετε αρκετά, θα έλεγα, το Πασόκ εσωτερικά, το έχετε ζήσει. Η κόντρα αυτή μεταξύ Αρσένη και Σιμίτη Πάγκαλου. Όπω ξετυλίγεται τι τελευταίε ώρε. Ξαφνικά βγαίνει ο κ. Ευάγγελο Γιαννόπουλο, ο οποίο κουβεντιάζει διάφορα πράγματα και λέει ότι ο Δήμαρχο Καλύμνου πήρε εντολή από την ΕΕΠ να πάει να βάλει τη σημαία πάνω στο νησάκι. Δημιουργώντας δηλαδή τον ερεθισμό. Μα. Στη συνέχεια όμως βγαίνει και ο Δήμαρχος Καλύμνου, ο οποίος λέει: καταθέτω αγωγή κατά Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Βγαίνει και ο Ναύαρχος Βασιλικόπουλος, άνθρωπος του Πασόκ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Και λέει, μου, το τραγικότερο όλων. Αυτά όλα τι είναι αυτά τα είναι εσωτερικά? Εδώ είναι πατρίδα... Αμερικανοευρωπαϊκά. Έχουμε και Αμερικανοευρωπαϊκές. Έχουμε και Αμερικανοευρωπαϊκά, αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι εδώ η πατρίδα καίγεται. Και αυτοί κοιτάνε το, όχι απλώς το κομματικό τους μαγαζάκι, αλλά το υποκομματικό τους μαγαζάκι. Να μετατεθεί όλο το πράγμα είτε σε ανέμους πολέμου κατά τα συμφέροντα κάποιων εφημερίδων στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε πραγματικές αντιπαραθέσεις ομάδων. Άλλοι διότι έχουν την κάρα του Αγίου Ανδρέου στον Άσιο εκεί πέρα, σαν μπαμπούλα, και τον υποχρεώνουν και νομίζει ότι θα μείνει πρωθυπουργός, εάν υποχρεούται κάθε λίγο να πηγαίνει να προσκυνάει την κάρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ή να πηγαίνει να προσκυνάει στη Χαριλάου Τρικούπη ή να παίρνει άδεια για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζει ότι θα μείνει πρωθυπουργός, θα τον αφάνει σε λίγο. Κύριε Κολάτε, πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μασαβέτας? Δηλαδή αυτές οι ομάδες που ενδοσυγκρούονται μέσα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ακούει ο ελληνικός λαός. Ακούει για κομπίνες, ακούει ανθρώπους που βάζουν τους δικούς τους για να κλέψουν καλύτερα, ναι, περισσότερο. Την ώρα ακούει που κυλιάζεται τέτοια παλικάρια, ακούει, ακριβώς, ακούει. Για πολιτικούς οι οποίοι κοιτάνε πώς θα προβάλλουν τον εαυτό τους, θα διατηρήσουν την εξουσία τους, ερήμη του λαού, τη στιγμή που κυδεύονται τα παιδιά, τη στιγμή που ο λαός είναι απογοητευμένος, θυμωμένος και που έδειξε μια θαυμάσια στάση. Είναι περίβρος, είναι ωραίος λαός σήμερα ο ελληνικός λαός. Όσο και το Ευρώπη και Αμερική. Γιατί δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση? Και γιατί το κάνει τώρα? Γιατί δεν βάζει στην ίμια την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όλοι οι πολίτες την έχουν. Να την πάρουν. Να δούμε η Ευρώπη τι δέχεται στην ίμια. Να δούμε η Τουρκία την κατεβάζει. Είναι σύνορα ευρωπαϊκά ή μια. Τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά ή δεν είναι? Για την Ευρωπαϊκή Ένωση την πληρώνουμε ακριβά. Τι κέρδος έχουμε, να το δούμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το ζητάει. Το πρώτο που πρέπει να κάνει και αυτή η κυβέρνηση, που έπρεπε να είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι να σταματήσουν αυτή την ηλιθιότητα ότι εμείς δεν διεκδικούμε. Όταν σήμερα μιλάνε για διάλογο, μάλιστα διάλογο με γείτονες, βέβαια πρέπει πάντοτε να γίνεται διάλογος. Αλλά όταν πηγαίνει σε διάλογο και ζητάει μόνο ένα, είσαι έτοιμο να παραχωρήσει. Διεκδικούμε, δεν διεκδικούμε δάση. Διεκδικούμε το σεβασμό των διεθνών συνθήκων για την Ήμβρο, για την Τένεδο. Δεν ξέρω, Βουλή, τη Μινώτα. Μην παραλάβουμε αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί. Θα ρωτήσω μόνο τον κύριο Τατούλη, κάτι κύριε Τατούλη. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να πάμε σύντομα σε εκλογές, όπως λέγεται από διάφορα χείλη πολιτικών? Κοιτάξτε, θέλω την άποψή σας. Θα σας πω την άποψή μου με καθαρή την καρδιά μου και θα σας πω το εξής, ότι εκείνο το χαρακτηριστικό που διακρίνει σήμερα στο πολιτικό σύστημα είναι ότι δεν έχει καμία σταθερά. Είναι τόσο πολύ ευμετάβλητο και όταν αυτό
η πορεία αυτού του πολιτικού συστήματος. Επιφορτίζεται με την ευθύνη, με την αδεξιότητα και με την αβεβαιότητα πάνω στο χειρισμό των εθνικών θεμάτων, έτσι και όπως εμείς μεταξύ μας προσπαθούμε να τα χειριστούμε. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν οι εκλογές δεν θα είναι ένα επιφαινόμενο ή ένα προσδοκόμενο που ή θα μεγαλώσει την κρίση της πολιτικής του πολιτικού συστήματος. Θα πάμε σε πιο μεγάλη αστάθεια δηλαδή. Σε μεγαλύτερη αστάθεια. Σε καμία περίπτωση όμως προς το παρόν, σε περίοδο πολιτικής αστάθειας, οι εκλογές δεν αποτελούν το καλύτερο κριτήριο της πολιτικής σταθερότητας ή αν θέλετε της προσδοκίας της πολιτικής σταθερότητας. Ιδιαίτερα όταν οι πολιτικές εκλογές είναι επιφορτισμένες με εθνικά θέματα, με στάσεις πάνω σε εθνικά θέματα, αυτές φορτίζονται με εθνικά επικίνδυνους τρόπους, με εθνικά επικίνδυνες επιβαρύνσεις. Κύριε Τατούλη, θα ήθελα να πω μια κουβέντα κάνοντας μια γενικότερη. Για να μπορέσω να κατανοήμω και εγώ το χρόνο όσο σωστά πιο. Μίλησα πολύ λίγο. Όχι, όχι, ναι. Συνεχίστε, παρακαλώ. Ολοκληρώ. Θα ήθελα να πω ότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή ως σεβασμό απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία μέσα στα πλαίσια της εθνικής ολοκλήρωσης. Και στα προβλήματα της κοινωνίας. Είπα, μέσα στα πλαίσια της εθνικής ολοκλήρωσης. Σεβασμό και προς τα προβλήματα της κοινωνίας. Εκείνο που προέχει είναι.